Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αμέσως τώρα ξεκινά το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Επισπεύδει, ως φαίνεται, τις διαδικασίες κατάθεσης του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια ο Πρωθυπουργός. Ενώ έχουμε και έκτακτη Ιερά Σύνοδο την ερχόμενη Τρίτη με αποκλειστικό θέμα το επίμαχο νομοσχέδιο. Με την κυβερνητική πλειοψηφία, από εκεί και πέρα ξέρει τις αντιδράσεις και η αποχή είναι μια πολιτική στάση. Επειδή η κοινωνία και οι πολίτες δεν αρέσκονται στις εκκρεμότητες, θεωρώ, και αυτή είναι η άποψή μου, ότι επειδή παραπήγει αυτό το θέμα, να έρθει γρήγορα να προχωράμε. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο το αξιολογώ. Θα αξιολογώ αν θα απέχω, αν θα υπερψηφίσω ή αν θα καταψηφίσω. Η πλευρά είναι ότι πρέπει να τους αναγνωρίσουμε τα δικαιώματα. Γιατί πρέπει να το κάνουμε έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και από την άλλη όμως, η άλλη υπομένα αντίρρηση ή ένσταση που έχει η κοινωνία, οι συνάδελφοι, οι βουλευτές, είναι ότι πρέπει να προστατεύσουμε και αυτό που λέμε οικογένεια. Δεν πρέπει να αλλάξει το πρότυπο πατέρα-μητέρα. Έχουμε ένα νομικό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο συγκεκριμένο. Μπορούμε να τροποποιήσουμε και να λύσουμε αυτές τις αναγκαιότητες που παρουσιάζονται. Το οφείλει συνολικά στην ελληνική κοινωνία να έχει πάρει μια ξεκάθαρη θέση υπέρ ή κατά σε κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, θα πρέπει κανείς να λειτουργήσει, κυρίως ακούγοντας τη συνείδησή του. Έθεσε ορισμένα ζητήματα, περιμένω να δω την τελική διατύπωση του νόμου. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, από το συγκεκριμένο βίντεο επιμελήθηκε ο Ζήσης Πιτσιάβα. Και όχι εγώ. Εντάξει, είναι. Τι σχέση γι' αυτό. Τώρα στην αρχιά σε πειράξω λίγο, ξέρεις. Να μην πειράξει. Εισάγω και ένα δαιμόνια. Open, έτσι. Ναι, τα πλάνα είναι από το Open. Ζήσης, ξέρεις, και είναι πονηρή και κάποιοι που μας βλέπουν που αντιτίθενται μπορεί στο νομοσχέδιο, όπως ο κ. Κουτσούμπας. Ναι. Τώρα, δεν μπορεί να πούνε τι παίζουν και στο Top Channel, καταλαβαίνεις. Προβάλλουν ανήθικα πράγματα, τι. Ο κ. Κουτσούμπας, ο οποίος σήμερα μιλώντας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και μια και το ανέφερα, ουσιαστικά άφησε να νοηθεί ότι ο ΚΚΕ δεν θα ψηφίσει τον νομοσχέδιο. Μα θα απέχει από ό,τι κατάλαβα. Θα απέχει. Η Λευκό δεν νομίζω να πει όχι, μάλλον γιατί? Κάτι τέτοιο συνήθως. Εγώ κατάλαβα ότι θα απέχει. Θα πει όχι. Θα είναι αρνητικό. Θα το δούμε αυτό. Η ήταν σχεδόν ξεκάθαρη, ξέρω εγώ. Ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών. Ναι. Σημαίνει από χέρι κατάργηση πατρότητας μητρότητας, μεταξύ άλλων, ο κ. Κουτσούμπας, τον οποίο χαρακτήρισε δημοσίως ο πρώην στο Facebook πριν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Φλόρινας, ο κ. Σέλτσας, ως Νατσιούμπα. Νατσιούμπα, μάλιστα. Νατσιός. Εντάξει, υπερβολικό. Καθόλου. Εντάξει, ρε παιδί μου. Για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι. Μισό λεπτό. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι. Πρώτο. Το ΚΚΕ θέλει. Μισό λεπτό. Για να σχολιάσει. Το ΚΚΕ θεωρεί αυτόν προοδευτικό κόμμα και στην πλευρά της αριστεράς, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Δεν είναι έτσι όμως. Πώς δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι όμως, λέω. Το τι είναι προοδευτικό τώρα, μην το. Άμα τι είναι αριστερό. Αυτή, άμα ανοίξουμε αυτή και τη το τι είναι αριστερό. Εντάξει, δεν υπάρχει. Καθένας κρίνεται για τις επιλογές που θα κάνει. Τέλος πάντων, πάμε στην ουσία τώρα και η ουσία. Και αυτό είναι ουσία είναι, το νομοσχέδιο. Θα πει όχι, λέω, θα κρυθεί. Θα κρυθεί. Τώρα, ή τέλος πάντων αυτό. Ναι. Ελπίζω να πει. Κοίταξε, για μένα είναι πιο ξεκάθαρο να πει όχι παρά να κάνει να απέχει. Αυτό θέλω να πω. Καλά, κοίταξε, βλέπεις ότι και τα στελέχη του ΚΚΕ, τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, ας πούμε, ναι, συχνά λένε Λευκό ή όχι, κατάλαβες. Κακώς. Ναι, άρα είναι μια γραμμή που την υιοθετεί το ΚΚΕ γενικώς, ναι, τοπικά, λευκό, κεντρικά κτλ. Λευκό να πεις όταν δεν μπορείς να καταψηφίσεις κάτι. Όπως παραδείγματος χάρη την ιστορία των Προεδρίων των Δημοτικών Συμβουλίων του ΚΚΕ το κάνει λευκό γιατί δεν μπορεί να πει κατά, έτσι. Ναι. Λευκό. Δεν υπάρχει η ψήφος κατά για την. Και δεν μπορεί να πει παρόν στη Βουλή. Στη Βουλή υπάρχουν άλλα ζητήματα. Παρόν, αποχή, δεν ξέρω τι. Τώρα θυμήθηκα την Τίνα Τικουζιάκη που την είχα εδώ και που κάθεσε προκλητικά και την είχα ρωτήσει για το θέμα. Δεν ρώτησα μόνο για τον Κουκαλιάρη, ρώτησαμε κι άλλου. Επί ένα δεκάλεπτο ήταν λίγο σαν τον πρόεδρο του Δησαϊκού ένα πράγμα. Οκ, στριμωγμένη, το λόγο τον είδαμε. Δεν είχε καθοριστεί προφανώς και η γραμμή του ΚΚΕ ακόμα. Ή δεν είχαν καθοριστεί και όλα τα δεδομένα. Είχαμε ακούσει ήδη τι τοποθετήσει που συνάδουν με αυτό που λέει ο κ. Κουτσούμπα. Ο Πρωθυπουργό φέρει ότι θα επισπεύσει λοιπόν τι διαδικασίε για το νομοσχέδιο και την επόμενη εβδομάδα θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν ο ίδιο αναχωρήσει για τι ΗΠΑ. Ώστε στη συνεχεία, στις αρχές του Φλεβάρη, μάλλον να έχουμε και την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Και αυτό μάλλον συμβαίνει, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ των κεντρικών μέσων, το κυβερνητικό ρεπορτάζ, ότι η κυβέρνηση κάνει κάτι λογικό. Δεν μπορεί να διαιωνίζει κι άλλο ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί
και ρήγματα στο εσωτερικό της. Ήδη το άφησε ζήσει, νομίζω αρκετά. Θα μπορούσε. Ναι. Νομίζω ότι αυτό το αρκετά, όσο είναι τέλος πάντων, είναι αρκετά, λίγο πολύ, είχε γίνει για να σταθμίσει λίγο την κατάσταση. Γιατί μετράμε αυτή τη στιγμή. Να κάνει και λίγο μασάζ, σιάτσου ή ξέρω εγώ. Φροντιστήριο, όπως είπε. Φεντούζε. Ναι. Ή το έλεγα το πρωί με τον Αντώνη τον Μπουγαρίδη, ας πούμε, ότι μπορεί να σηκώθηκε κανένα τηλέφωνο και να είπε, ξέρω εγώ, στο βουλευτή Πλιάτσο, που τον θεωρεί και λίγο πιο, ξέρω εγώ, ευάλωτο, ή στον Πιτσιάβα. Ξέρεις, να, ο πρόεδρος θα ήθελε να ψηφίσει το νομοσχέδιο γιατί σε σκέφτεται την επόμενη φορά. Νομίζω πολύ πιθανό αυτό. Ή ξέρω εγώ, να στην περιφέρειά σου σκεφτόμαστε, ξέρω εγώ, να κάνουμε. Αντίθετο. Τι. Ξέρεις ότι ο πρόεδρος θα ήθελε να το ψηφίσεις γιατί θα βρεθείς εκτός κυβέρνησης. Πολύ πιθανό. Λέω εγώ τυχαία το. Ναι, πολύ πιθανό. Είναι βασικό πάντως. Συγγνώμη, να διαχωρίσουμε τους υφυπουργούς και τους υπουργούς, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα ήδη που γράφεται για το Μάκη Βορύδη, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να είσαι μέλος της κυβέρνησης και να καταψηφίσεις νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Να είσαι βουλευτής. Ναι, πάντων, γι' αυτό θα έλεγα ότι αυτό είναι διαφορετικές εξουσίες. Αυτό το θεωρητικό τηλέφωνο που είπαμε τώρα προς υπουργούς και υφυπουργούς, ίσως να μην έγινε γιατί το μήνυμα έχει σταλεί και δημοσίως. Ότι δεν γίνεται μέλος της κυβέρνησης να μην ψηφίσει το νομοσχέδιο. Ναι, και ήδη ακούγονται τα σενάρια περί παρέτησης του Υπουργού Επικρατείας. Ναι, πολύ έντονα. Τώρα. Και άλλον ίσως. Εδώ μετράμε, αυτή τη στιγμή μετράει η Νέα Δημοκρατία περίπου, ή μάλλον θέλει να μετρήσει, να το πω καλύτερα, 110 με 115. Εάν πιάσει αυτό τον κομβικό αριθμό, θεωρεί ότι είμαστε καλά. Ότι δεν χάσαμε και πολλούς. Και λένε, ζει, συγγνώμη, ότι 19 είχαν ψηφίσει το Σύμβολο Συμβίου επί ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λέει 19 με 115, σου λέει τώρα. Καλά. Εντάξει, θα είμαι και λιγότερο. Τότε ναι. Ότι κάνουμε πρόοδο, προοδεύουμε σαν κόμμα. 15 με 20 του υπολογίζουν ότι είναι σκληρή ομάδα του όχι, που δεν κάνουν πίσω. Και καμιά εικοσαριά αποχές που μπορεί να σπάσουν και κανέναν, που λέει ο λόγος. Ήδη έχουν γυρίσει κάποιοι. Σέκλεισε το μάτι λίγο ο Μητσοτάκης, ότι ρε παιδιά, άμα δεν θέλετε. Ναι. Πάτε λίγο να απέχετε, ας πούμε. Αυτό τώρα τη αποχή ίσως το σκεφτούν λίγο, το σταθμίσουν. Θα δούμε πώς και τι. Έχουμε πει πώς είναι τα δεδομένα. Υπάρχει απ' την άλλη μετά ο ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε ότι. Δύσκολο να μην δεν το ψηφίσει. Αλλά έχει θεματάκια. Επί τη αρχή, είπα. Καταρχήν, νομίζω. Στο θέμα Πολάκη καταρχάς. Εντάξει, πάει να κλείσει, αλλά έχουμε θεματάκια. Και μετά πηγαίνουμε και στο Πασόκ. Επειδή είπε ΣΥΡΙΖΑ, θα τα πιάσω από κάτω προς τα πάνω. Κυρία Καλλιόπουβέτα, θα ψηφίσει το υπερψηφίσει το νομοσχέδιο. Έτσι φαίνεται. Έτσι θα κάνει. Μιλήσαμε. Και εμείς μιλήσαμε γι' αυτό. Έτσι φαίνεται ότι θα το ψηφίσει, λέω. Αναμένεται να δούμε το νομοσχέδιο. Εντάξει. Ναι, γιατί και ο Πάρης Κουκουλόπουλος και το. Το Πασόκ έχει μια άλλα προβλήματα. Και ο Πάρης Κουκουλόπουλος λέει όμως ότι εντάξει, κρατάμε μια επιφύλαξη που μπορεί να είναι κάτι πολύ περίεργο στο νομοσχέδιο. Αλλά λέει φυσικά θα το ψηφίσω. Ο Πάρης Κουκουλόπουλος σήμερα λοιπόν είπε και στον Αντώνη τον Μπουγαρίδη το πρωί ότι είναι μια προγραμματική μας θέση αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αυτή η ρύθμιση τέλος πάντων, πες το πως θες. Αλλά στο Πασόκ χτες υπήρχε μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία συνεδρίασε. Αλλά δεν έβγαλε απόφαση, θα πω εγώ. Αναμένεται το νομοσχέδιο. Ώστε να γίνει ξανά ακόμη μια συνεδρία. Δεν θα υπάρχει πάντως κομματική πειθαρχία. Δεν το βλέπουν για κομματική πειθαρχία. Έχει τους δύο μουσουλμάνους που τέλος πάντων μουσουλμάνοι πιστεύουν. Εντάξει, λίγο. Okay. Ναι. Δύο περίεργους εκεί στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη, όπως είχε πει κάποιο ένας πρωθυπουργός. Στη Λέσβο και στη Χίο. Έχει άλλους δύο βουλευτές εκεί που φαίνεται ότι θα πούν όχι. Η Νέα Αριστερά θα ψηφίσει. Σίγουρα. Η Πλεύση Ελευθερία. Η οποία είπε. Θυμίζοντα τι πλαστήρα, τι παπάγο για τα όσα είπε ο κ. Κουτσούμπα, εύστοχο σήμερα, τη Σαμαρά τη Κουτσούμπα. Κύριε Πέρκα θα ψηφίσει. Και πάμε λίγο λίγο στα δύσκολα. Θα πει εσύ. Για ποιον λες? Για του 5 γαλάζιου εδώ. Α! Μιλώ για το. Τα δύσκολα. Κανεί εκ των 5 δεν είναι 100% βέβαιο. Απλώ για να το κλείσω, η Ιερά Σύνοδο. Συνεδριάζει εκτάκτως την Τρίτη με αποκλειστικό θέμα το νομοσχέδιο. Είχε πει ο Ιωάννης ότι θα περιμένουμε το νομοσχέδιο και να δούμε. Θα δούμε λίγο παρακάτω μια μικρή. Θα το δούμε μετά. Ναι, θα δούμε μια μικρή δήλωση του Μητροπολίτη Ειρηναίου που ουσιαστικά είναι ένα μηνυματάκι προς τους βουλευτές. Τέλος πάντων, πάμε εδώ τώρα. Πες εσύ τώρα τι γίνεται με τους 5. Με τους 5 γαλάζιους. Πάμε από το πιο εύκολο σχετικά. Στάθης Κωνσταντινίδης. Εκτιμώ ότι ο κ. Στάθης Κωνσταντινίδης, αν θέλει να μείνει στην κυβέρνηση, πρέπει να ψηφίσει το νομοσχέδιο.
Το ίδιο λέει και το δικό μου ρεπορτάζ και το ρεπορτάζ αθηναϊκών μέσων, ότι ενώ φαινόταν προβληματισμένος, ότι τίνει αυτή τη στιγμή να ψηφίσει προς το ναι, να ψηφίσει το ναι. Είχα πει και στην αρχή της εβδομάδας ότι κάποια δημοσιεύματα αθηναϊκών μέσων έγραφαν τον κύριο Κωνσταντινίδη στους βουλευτές, παύλα υπουργούς, υπουργούς τέλος πάντων, που είχαν μεταφέρει έναν προβληματισμό από τις εκλογικές τους περιφέρειες για το νομοσχέδιο. Λογικό μου φαίνεται και ακούγεται. Μιχάλης Παπαδόπουλος. Μετά όμως την πρώτη συνάντηση της ομάδας βουλευτών, έγραφαν πάλι αθηναϊκά ΜΜΕ ότι ο κύριος Κωνσταντινίδης φαίνεται να. Ναι, είπα. Δεν είπαμε και οι δύο πριν ότι θα. Αν θέλει να παραμείνει στην κυβέρνηση, πρέπει να ψηφίσει. Ναι. Μιχάλης Παπαδόπουλος. Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος εκτιμώ ότι παρά τους προβληματισμούς και τη. Όχι και τόσο φανατική στάση που, θα μπορούσε, που δεν έχει, εκτιμώ πως θα ψηφίσει επίσης το νομοσχέδιο. Δεν βλέπω να πηγαίνει προς άλλη τάση. Είναι ακόμη έναν αποφάσιστο πάντως. Είπα, εκτιμώ ότι θα ψηφίσει το νομοσχέδιο. Τέλος, λέω, ότι... Εκτιμώ. Ναι. Είναι λίγο προβληματισμένος πάντως. Είπε ότι είναι μια πολύ χρήσιμη συζήτηση, διαβάσαμε. Υπάρχουν άλλα 4,5 χρόνια κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Ναι. Και μπορεί και πολύ περισσότερα, δεν ξέρω, με αυτή την κατάσταση, αλλά... Πάμε στα μετρίως δύσκολα. Μαρία Αντωνίου. Προβληματισμένη εμφανίστηκε και αυτή αρχικώς. Έκανε και δήλωση τον Αντώνη ναι, Παράρα, ναι. Το ΑΦΕΜ. Η Καστοριά είναι μια δύσκολη περιοχή. Θυμίζω ότι πλέον είναι και μονοεδρική. Αλλά στις δύσκολες περιοχές οι ηγέτες, μικροί, μεγάλοι, μπαίνουν μπροστά. Και παίρνουν απόδεινες αποφάσεις μερικές φορές. Όταν κρίνουν ότι είναι για το καλό του τόπου πάνω απ' όλα. Καλά, εντάξει, εδώ μπορεί να μην θεωρούν ότι είναι ότι είναι ένα σχέδιο που κρίνει το μέλλον του τόπου. Θα διαβουλευτεί και με τους τοπικούς φορείς της Καστοριάς. Δεν την έχω ακούσει να λέει κάτι τέτοιο. Έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Είναι προβληματισμένη πάντως και είπε ότι περιμένω να δω 2-3 επίμαχα σημεία για την τεκνοθεσία από ό,τι κατάλαβα. Άρα τη βάζουμε στο Χ. 60-40 θα πω εδώ. 40, να ψηφίσει. Να ψηφίσει. Και λόγω των σχέσεων που μπορεί να έχει με το. Και πάμε και στα πιο δύσκολα τα δύο. Γιάννης Γιάτσιος, Γρεβενά. Ο Γιάννης Γιάτσιος, αν δεν ήταν νέος βουλευτής όπως είναι στη μονοεδρική των Γρεβενών, που θυμίζω ότι ήταν μία από τις λίγες περιπτώσεις όπου πήρε το χρήσμα για να κατέβει βουλευτής, ενώ είχε θητεύσει την περιφέρεια. Και θυμάστε ότι αυτό είχε σχεδόν απαγορευτεί από τη Νέα Δημοκρατία πριν αλλαξίσουν των περιπτώσεων και μία από αυτές ήταν ο κ. Γιάτσιος, ανεξάρτητα αν δεν ήταν εν ενεργεία, είχε θητεύσει την περιφέρεια, δηλαδή επιστρατεύτηκε από το κόμμα. Νομίζω ότι θα τη σκεφτεί πάρα πολύ καλά και το μέλλον του εντός του κόμματος. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, επειδή επικοινώνησα μαζί του, μου σήκωσε τα χέρια ψηλά. Δηλαδή, εκτιμώ. Δεν μου είπε ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε το σκέφτομαι. Λέει... Γνωρίζοντας τις απόψεις του και τις προσεγγίσεις που κάνει για διάφορα τέτοια ανάλογα ζητήματα, θα έλεγα ότι δεν θα ήθελε να το ψηφίσει. Ναι, δεν θα ήθελε. Δεν θα ήθελε να το ψηφίσει. Ναι, τώρα... Τώρα δεν ξέρω. Πάντως, το τονίζω ότι σε επικοινωνία που είχαμε, γι' αυτό λέω. Δεν λέω τίποτα. Γι' αυτό δεν θα τον βάλω, ούτε 50-50 θα τον βάλω. Θα τον πέψω. Ο πιο πιθανός στο όχι, που κλείνει προς το όχι, είναι ο βουλευτής Φλόρινας, ο Σταύρος Παπαστοτηρίου, ο οποίος είπε κιόλας ότι θα διαβουλευτεί με τους φορείς της Φλόρινας. Αλλά λέει Φλωρινιώτης που βγαίνουν, λέει και μιλάω, μου λένε όχι. Άκουσε και τον κύριο Τάσκα, υποθέτω. Θα πήγε να το ευχηθεί σήμερα, δεν ξέρω, στην Αθήνα. Και ο Παπαστοτηρίου, χρόνια πολλά και την περιφερειάρχα. Γιατί δέχεται για την ονομαστική του ερωτήση, το δέχτηκε και οι ευχές. Θα τα πούμε λίγο μετά. Έχουμε εκεί. Τι να πούμε, εντάξει, για να μην θεωρήσουν κάποιοι ότι δεν λέμε για όλους, αλλά για να μην μπερδεύουμε τα θέματα απλά. Ο κ. Παπαστοτηρίου έχει κάνει δήλωση ξεκάθαρη. Φωτογράφησε το όχι, έτσι, και όταν αρχίζει να λέει περί συζητήσεων με τους φορείς κτλ. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα εδώ ότι ποιους φορείς εννοεί. Προφανώς δεν εννοεί το εργατικό κέντρο της Φλόρινας, ούτε τον εμπορικό σύλλογο της Φλόρινας, ούτε τους αυτοδιοικητικούς της Φλόρινας, εννοεί την Εκκλησία. Η οποία εκκλησία μάλιστα είναι ένας ισχυρός πόλος στην περιοχή της Φλόρινας. Και προφανώς, αν κάναμε ένα γκάλωπ, μια δημοσκόπηση για περιοχές όπου ανάλογα θα ψήφιζαν οι πολίτες ή τι άποψη έχουν οι πολίτες για το συγκεκριμένο ζήτημα, νομίζω ότι η Φλόρινα θα ήταν στις πρώτες περιοχές που θα είχαν αρνητική γνώμη. Η Ορδαία, ίσως. Βάλει και λίγη Ορδαία. Ναι, η Ορδαία θα έμπαινε μαζί με την Κοζάνη.
Αυτό το λέω. Δηλαδή, γιατί είναι Φλόρινη, είναι Ορδέας, είναι κληρονομιά του Καντιώτη. Ναι. Πάντων, τώρα, τώρα με βάση στη δήλωση του Μητροπολίτη Ειρηναίου, ναι, ναι. Ο οποίος είναι Μητροπολίτης αυτής της Μητροπολής. Και καινούριος. Και καινούριος, ναι, νέος. Και συμπαθής γενικά. Εντάξει, νομίζω, κοίταξε, το τι είπε, είτε το τι λέει, έχει, ο καθένας έχει την άποψή του. Έτσι. Και είναι στη γραμμή της Εκκλησίας τώρα, κακά τα ψέματα. Ναι, ναι, ναι. Ο τρόπος με τον οποίο το είπε δεν με ενοχλεί πάρα πολύ. Με ενοχλεί το ότι αυτό που είπε ότι αν το κάνουν για κομματική πειθαρχία. Οι βουλευτές. Ναι, έτσι. Και δεν υπάρχει δημοκρατία, είπε κτλ. Ναι, όμως το μήνυμα που στέλνει με τη δήλωση που θα δείτε, ότι να εκεί δεν είναι ως πρόσωπα. Να εκεί εκπροσωπούν το λαό, ο λαός δεν θέλει και πώς θα το κάνουν και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εντάξει, είναι και αυτό που είπε πριν ο Παναγιώτης. Οι εκλογές γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο και ο κάθε βουλευτής, γιατί μιλάμε για βουλευτές, πάει και υποστηρίζει και τις απόψεις τις οποίες θεωρεί καλές για το μέλλον του τόπου. Ορθές, λάθος. Μπορεί να ψηφίσουν όχι. Μπορεί να, ναι. Σεβασμιότατε με όλο το σεβασμό. Με όλο το σεβασμό το λέω και εγώ. Με όλο το σεβασμό, οι βουλευτές εκλέγονται. Είναι ακριβώς. Όπως παλαιότερα, τα πρώτα χρόνια της Χριστιανοσύνης, εκλέγονταν και οι δεσπότες, ναι. Οι Μητροπολίτες. Να και μιλάτε για δημοκρατία, μήπως θα έπρεπε να δείτε, για παράδειγμα, κι εσείς ως νέος ιεράρχης, μήπως θα πρέπει στο μέλλον να εκλέγεστε κι εσείς από το χριστεπώνυμο, όπως το αποκαλείτε, πλήθος, και όχι από μια κλειστή κάστα ιεραρχών με βυζαντινό παρασκήνιο, όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς. Και δεύτερο σχόλιο, επειδή είπες για τη σύσκεψη, και καλώς έχουν το κάθε δικαίωμα, τα περί γάμου, επειδή ο γάμος είναι ουσιαστικά και μια ένα της Εκκλησίας, νομίζω ότι έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν έχει κανένα λόγο όμως, προσωπική μου άποψη, στο θέμα της τεκνοθεσίας και των παιδιών, η θέση της κάθε Εκκλησίας. Είναι προσωπική μου άποψη. Νομίζω θα λάβει θέση η Εκκλησία. Όχι, θα λάβει, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι εκκλησιαστικά και θρησκευτικά. Άκουσα σήμερα έναν Μητροπολίτη, αν θυμάμαι, της Κέρκυρας, αν θυμάμαι, να λέει ότι εάν υιοθετηθούν παιδιά από ομόφυλα ζευγάρια, θα αυξηθεί η εγκληματικότητα. Αυξηθεί. Δεν ξέρω. Προφανώς. Έχει μελέτες. Δεν ξέρω πώς προκύπτει. Ενώ τώρα, ας πούμε, που δεν έχουμε τεκνοθεσία. Είναι μια ειρηνική χώρα στην Ελλάδα. Εγώ θα καταλάβω τις ενστάσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τις αποδέχομαι. Μπορεί να έχω και εγώ προσωπικά ενστάσεις, προφανώς όχι σε αυτό το βαθμό ή κάποια ζητήματα, αλλά όταν εισχωρούμε σε θέματα τα οποία είναι σαν αυτό που μόλις ανέφερα, δεν είναι επιχείρημα για να πείσεις κάποιον να μην υποστηρίξει αυτή τη ρύθμιση. Υπάρχει και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, παρακαλώ. Που είπε ανάλογο πράγμα. Ο οποίος είπε ότι τα παιδιά των ομοφυλόφιλων θα γίνονται ομοφυλόφιλα. Εντάξει. Όχι, εσείς το είπε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Δεν το είπε της Νίκης. Χρυσή Αυγή, ξέρω εγώ. Okay. Αυτό σου λέω, άσε τώρα ποιο είναι προοδευτικό κόμμα και ποιο δεν είναι. Είπε και γνωστός Σεραφείμ εκεί του κολλητός του κυρίου αυτού και στον Πειραιά που κάνει κουμάντο. Μιλάμε για ονόματα. Ότι οι ομοφυλόφιλοι είναι γεμάτοι μικρόβια. Δηλαδή ακούς πράγματα τα οποία. Κάπου λίγο. Λες, okay, εγώ ούτε για το λούμπο. Επαναλαμβάνω, θα σεβαστώ την άποψη της Εκκλησίας για τον πυρήνα αυτού του νομοσχεδίου και τα επιχειρήματά τους, αλλά δεν θα αποδεχτώ ζητήματα τα οποία δεν έχουν καμία επιστημονική βάση και αναφέρονται μόνο και μόνο για να επιτεθούν ή να αποδομήσουν χωρίς κανένα τεκμήριο το νομοσχέδιο. Αυτή δεν είναι συζήτηση τώρα προφανώς. Τα παιδιά που θα έχουν ομοφυλόφιλους. Δεν θυμάστε πριν από 24 χρόνια ιστορία για το θρήσκευμα στις ταυτότητες και τι έλεγαν τότε, ειδικά της Νέας Δημοκρατίας. Είχε υπογράψει και ο Κώστας Καραμαλής τότε. Ναι. Κατά το ψήφισμα εκεί στον κατάλογο. Θυμάστε τι έλεγαν οι ιεράρχες τότε. Δεν θέλω να θυμάμαι. Και ο Μακαριστός. Όχι, θυμάστε τι έλεγαν. Θα καταστραφεί το έθνος, λαμπλά κτλ. Εσύ είσαι και πιο μικρός. Στο πολιτικό γάμο, όταν το Πασόκ πάλι έφερε την κατάργηση του πολιτικού, την θέσπιση του πολιτικού γάμου και την κατάργηση της Σπρίκας, παρακαλώ. Γιατί κάποια πράγματα δεν ήταν αυτονόητα, δεν ήρθαν από μόνα τους. Σε δύσκολα χρόνια. Έτσι, σε δύσκολα χρόνια, το 82. Και την αποπονικοποίηση της Μοιχείας. Μιλάμε, η Ισλάμ ήταν η Ελλάδα τότε. Αυτά το Πασόκ τα έκανε κάποτε. Τι έλεγαν τότε οι Ιεράρχες και η Νέα Δημοκρατία. Και τι συνέβη στο μέλλον. Τέλος πάντων. Εδώ τα εύσημα στο Μητσοτάκι πάνε πάντως. Φυσικά. Αλλά πάνε στο Μητσοτάκι. Τώρα στην Νέα Δημοκρατία. Θα το δούμε. Να δούμε τι είπε ζήσει ο Μητροπολίτης. Στο True Story. Στο True Story.
Εγώ λοιπόν κυκλοφορώ αυτές τις ημέρες παντού. Δεν βρέθηκαν άνθρωποι από όλους τους χώρους τους κομματικούς που να είναι σύμφωνοι. Πώς λοιπόν ο βουλευτής της περιφέρειάς μου θα ψηφίσει ένα τέτοιο νόμο? Εάν το κάνει από προσωπική του, ας το πω, ιδεολογία, είναι δικαίωμά του, αλλά δεν είναι εκεί ως πρόσωπο. Δεν εκπροσωπεί τον εαυτό του. Εάν το κάνει από κομματική πειθαρχία, έχουμε έλλειμμα δημοκρατίας. Και μάλιστα όταν το αντικείβευμα είναι η απομάκρυσή του. Σοβαρό έλλειμμα δημοκρατίας. Μάλιστα. Από εβδομάδα ζήσει, 24 λες, εντάξει. Η διαρκή εράση, είναι όντως στις 23 την Τρίτη. Άρα εκτιμώ ότι την Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο. Πού ιερουργεί την Κυριακή ο Μητροπολίτης μας, γνωρίζεις? Δεν το τα ξέρεις αυτά. Δεν το γνωρίζω. Θα έχει ενδιαφέρον νομίζω. Ξέρεις, μου λένε έξω δεξιά-αριστερά, αυτές τις μέρες ψάξτε λίγο που θα μιλήσει ο Δεσπότης μας. Κάτι θα πει, λέει. Εντάξει, νομίζω ότι. Καλά να είναι στην υγεία του πάντως, γιατί ήταν πέρασε μια γρήπη, κάτι τέτοιο άνθρωπος. Σε όλες τις περισσότερες Μητροπόλεις, αν παραβρεθούν οι Μητροπολίτες, θα έχουμε κήρυγμα του συγκεκριμένου ζητήματος. Εντάξει, εδώ ο δικός μας είναι λίγο ακραίος φορές. Άκουσα και πιο ακραία. Όχι πολύ πιο ακραία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν έχει. Εντάξει, το μεσημέρι άκουγα το Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος, ας πούμε, από Άμβωνος. Ναι. Εντάξει, αυτό σου λέει. Σκληρά πράγματα κι αυτός, ναι. Σκληρή γλώσσα. Τέλος πάντων. Για πες μας τώρα, σε λίγη ώρα ζήσεις θα πας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι. Έχουμε ένα έκτακτο. Γιατί τόσο σύντομα? Γιατί πάει με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, η οποία... Για τα φωτοβολταϊκά στο Μίντο είναι αυτή μια ιστορία, τέλος πάντων, εντάξει, θα τα πούμε αύριο. Η οποία το κατεπήγον τεκμηρεύεται από το γεγονός ότι πρέπει να προλάβουμε κάποιες προθεσμίες. Δικαστικά, έτσι, άρα τέλος πάντων. Όπως έλεγε η κυρία Ζεμπλιάδη. Εκεί θα πάει ο Ζήσης και θα κάνει και δηλώσεις ο κ. Σαμανατίδης, θα ρωτήσετε, από ό,τι ξέρω, θέλει και ο ίδιος να πει για τη χθεσινή σύσκεψη στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, παρουσία του ίδιου του Υπουργού, το τονίζουμε καταρχάς αυτό, τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη, ο οποίος γενικά είναι ένας σκληρός υπουργός. Τη μοναδική φωτογραφία που έχουμε δει την έχει δημοσιεύσει η κυρία Καλλιόπη Βέρτα, η οποία είναι και η μοναδική που έστειλε δελτίο τύπου. Θα έστειλε και ο Πάρης Κουκουλόπουλος λόγω του θανάτου του Σάκη Καραλιώτα, θα πούμε πιο κάτω. Δεν το έπραξε. Και λόγω των διαδικασιών που είχε το Πασόκ χτες, γιατί δεν ήταν μόνο. Δεν το πρόλαβε. Είχε και για τους απόδημους. Ο κ. Σαμαρτίδης δεν θα στείλει, αλλά θέλει να κάνει δηλώσεις μας στο γραφείο τύπου. Να αναμένω και δελτίο τύπου με τις εισηγήσεις του Γιάννη Κουκαλιάρη, ξέρω εγώ, υποθέτω. Δεν υπήρχε εισήγηση του κ. Κουκαλιάρη. Τι εννοείς? Δεν υπήρχε. Ο κ. Κουκαλιάρης δεν τοποθετήθηκε στη σύσκεψη. Ναι. Ο κ. Κουκαλιάρης είναι ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκε στη σύσκεψη και δεν τοποθετήθηκαν. Η σύσκεψη ήταν πολύ σημαντική, να πούμε. Θυμίζω ότι σε αυτή τη σύσκεψη, πλην του Περιφερειάρχη που έθεσε την ατζέντα, όπως μας την είχε παρουσιάσει τις προηγούμενες ημέρες και όπως είχε καθοριστεί αυτή η ατζέντα στη σύσκεψη του προηγούμενου Σαββάτου, στην οποία επίσης ο Δήμαρχος Κοσάνης δεν είχε παρευρεθεί, και το έχουμε πει εμείς εδώ, έτσι, ο κ. Καλιάρης δεν τοποθετήθηκε. Εκεί ήταν και δύο συνάδελφοι του Δήμαρχη, οι οποίοι έθεσαν τα θέματα της περιοχής. Ο κ. Πλακεντάς και ο κ. Λιάσης από το Αμίντε, οι οποίοι τοποθετήθηκαν. Ακριβώς. Ο Περιφερειάρχης, όπως είπαμε, βουλευτές όλοι. Κοζάνης και Φλόρινας εννοώ. Έτσι, δηλαδή, δεν τοποθετήθηκαν όλοι. Η κυβερνητική λίγο. Ναι, ναι. Έξι. Υπηρεσιακά στελέχη. Υπηρεσιακά στελέχη της ΔΕΙΑΚ, της ΔΕΤΥΠ και της ΔΕΤΕΠΑ και οι πρόεδροι, νομίζω, των διοικητικών συμβουλίων. Άρα υπήρχε αρκετό κόσμο. Επειδή κάπου σήμερα άκουσα τον κύριο Κουκαλιάρη να κάνει μια δήλωση. Στον Φλάς. Στον Φλάς. Και μιλούσε για πολιτικό ζήτημα. Το συμφωνώ. Το σημείωσα και εγώ. Συμφωνώ 1000%. Ξαναδείξαμε τη φωτογραφία, Χρήστο, μια-δύο ναι, φορές. Συμφωνώ 1000% με αυτή την προσέγγιση. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εκτός από τα τεχνοοικονομικά ζητήματα, το ζήτημα της τηλεθέρμανσης αυτή τη στιγμή είναι ζήτημα πολιτικής λύσης. Τις πολιτικές λύσεις λοιπόν τις δίνουν αυτοδιοικητικοί, τις δίνουν βουλευτές, τις δίνει το πολιτικό προσωπικό της περιοχής. Και η κυβέρνηση. Λέω το πολιτικό προσωπικό της περιοχής, η οποία πάει και πιέζει και θέτει το ζήτημα σε πολιτικούς όρους στην κυβέρνηση. Που όπως πολύ σωστά ή και στη ΔΕΗ. Έτσι. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κάνουν οι δήμαρχοι, πρέπει να το κάνουν οι βουλευτές, πρέπει να το κάνουν οι περιφερειάρχοι. Έτσι, δεν πρόσκεισε όμως ότι ο Γιάννης Κοκαλιάρης θα ξαναγίνει η σύσκεψη. Και? Θα ξαναγίνει, οπότε προφανώς σου λέει, αφού θα ξαναγίνει, θα μιλήσω εκεί. Ένα λεπτό.
Έχουμε κάνει εμείς κάποια σχόλια εδώ που έχει θεωρηθεί ακραία κριτική, αιμονική κριτική, ότι ακόμα δεν έκατσε στην καρέκλα του άνθρωπος. Μιουσιαστική για ζητήματα μιουσίας. Ναι, ναι, έχει θεωρηθεί ότι ακόμα δεν έκατσε στην καρέκλα του άνθρωπος κλπ. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να πούμε ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και ένα-δύο ζητήματα δεν χωρούν ούτε καν σαν συμβολισμός τη συγκεκριμένη στιγμή. Και εδώ, επειδή είχαμε και τα μη ουσιαστικά που είπε ο Παναγιώτης και εμείς τα έχουμε αναδείξει, δηλαδή εννοεί ο Παναγιώτης αυτή την περιβόητη και τέλος πάντων να θέλω να το ξεχνάω, ούτε να το λέω, δεν θέλω να το θυμάμαι, το γιορτάσει τέλος πάντων στο Δημαρχείο, έρχεται και το μεγάλο ζήτημα της τηλεθέρμανσης, το οποίο έρχεται πρώτο, δηλαδή είναι το πρώτο που καλύτερα να αντιμετωπίσει και η νέα δημοτική αρχή. Στο οποίο συνεχώς ο καινούργιος δήμαρχος επαναλαμβάνει και λέει ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο το γνωρίζω πολύ καλά γιατί διατέλεσα πρόεδρος. Αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα. Και κάποιος που ακούει συνεχώς τον κύριο Κοκαλιάρη και γνωρίζει, αλλά και κάποιος που δεν γνωρίζει, αλλά είναι απλά καταναλωτής τηλεθέρμανσης και βλέπει όλο αυτό που γίνεται τους τελευταίους μήνες και αγωνιά για το μέλλον της τηλεθέρμανσης, το λιγότερο που θα περίμενε είναι να, στη πιο κρίσιμη σύσκεψη των τελευταίων ετών για την τηλεθέρμανση μέχρι τώρα, να ακούσει το Δήμαρχο Κοζάνης να πει δύο κουβέντες. Και γιατί το Δήμαρχο Κοζάνης. Να τον ακούσει ο ίδιος. Να τον ακούσει ο υπουργός. Ήταν ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κυλακάκης, ο οποίος σε αυτή την περίφημη σημαντικότατη σύσκεψη που έγινε χθες, δεν άκουσε τίποτα διαχειλαίων του Δημάρχου Κοζάνης Γιάννη Κοκαλιάρη. Ναι. Ο οποίος Δήμαρχος Κοζάνης τι εκπροσωπεί? Εκπροσωπεί την πόλη που είναι περισσότερο στον αέρα με την τηλεθέρμανση τα επόμενα χρόνια. Γιατί η πόλη που λέγεται Κοζάνη, σύντους η Χαραυγή και τη ΖΕΠ τέλος πάντων που παίρνει τηλεθέρμανση, είναι η πόλη που δεν ξέρει αν αύριο ο Άγιος Δημήτριος θα λειτουργεί. Ο οποίος προβλέπεται να κλείσει τα τέλη 25. Προβλέπεται αν δεν ισχύσει το νέο ΕΣΕΚ που κατέθεσε η κυβέρνηση. Ναι, και μετά τι γίνεται αν δεν γίνει στη θεία. Στο οποίο δεν έχουμε πάρει δέσμευση. Θα το κάνει ο Δήμαρχος Κοζάνης αυτό. Θα το κάνει κάθε μέρα ο Δήμαρχος Κοζάνης αυτό μαζί με τους βουλευτές. Θα τους παίρνει τηλέφωνο κάθε μέρα και θα τους επαναλαμβάνει ή θα είναι ο ίδιος κάθε μέρα στο Υπουργείο και στη ΔΕΗ και θα τους επαναλαμβάνει ότι εδώ έχετε δώσει μια συγκεκριμένη δέσμευση στην περιοχή μου. Ότι δεν θα απολέσει το αγαθό της τηλεθέρμανσης έως ότου βρείτε την ισοδύναμη λύση. Εδώ ζεις, θα μπορεί να πει κάποιος ότι ώρα δεν μίλησε ο Δήμαρχος, μίλησε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚΟΒ, ο οποίος προχθές ανέλαβε τέλος, και ο Σματιάκης. Δεν ξέρω αν μίλησε κιόλας. Επειδή μπορεί να αμφισβητηθεί το ρεπορτάζ, να πούμε ότι και ο Μιλόν και ο Ζήσης, και όχι μόνο, έχουμε τριπλοτσεκάρει αυτά που σας μεταφέρουμε. Προφανώς τώρα. Τι να τέτραπλο, πενταπλό τσεκάρι, δεν είναι δηλαδή. Γιατί προχθές η στάση του κυρίου Κοκαλιάρη δημιούργησε έκπληξη και προβληματισμό σε πολλούς από τους συμμετέχοντες της. Προφανώς. Επαναλαμβάνω. Έτσι. Εδώ το πρώτο μεγάλο πρόβλημα το έχει ο Δήμος Κοζάνης. Όχι ότι δεν έχει η Ορδαία και δεν έχει. Ορδαία έχει, ειδικά με τα χρέη. Και με την Πτωλεμαϊδα 5. Η Πτωλεμαϊδα 5 βασικά είναι η μονάδα βάσης για τη θερμική ενέργεια που αν το 28 φύγει και δεν έχει λιγνίτη μετά ή μας πούν τι θα γίνει. Δεν θα ξέρουμε τι θα γίνει σε όλες τις τηλεθερμάσεις. Το Αμίντιο έχει τα δικά του ζητήματα, όλοι έχουν ζητήματα, προφανώς έχει και περιοχή. Εδώ η Κοζάνη έχει το πρόβλημα με τον αγωγό τη διασύνδεση, το οποίο πάει μετά το 25, έχει καθυστερήσει αυτό το έργο. Δεν έχει τα λεφτά η ΔΕΑΚ να βάλει την ίδια συμμετοχή. Ποια ίδια συμμετοχή να βάλει αυτή τη στιγμή, τι ακριβώς θα κάνει. Ναι, ναι, αυτό λέω. Τα χρέη με τα CO2 κτλ. Τι να συζητάμε τώρα. Εάν ο κ. Καλιάρης αφήσει λίγο πίσω κάποια μικροζητήματα τα οποία δεν πρέπει να ασχολεί το ίδιος, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νέος δήμαρχος και θέλει λίγο να έχει και έναν έλεγχο σε κάποια άλλα ζητήματα, ελπίζω να ασχολείται και με αυτά, αλλά πρέπει να καταλάβει ότι το ζήτημα της τηλεθέρμανσης δεν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να παίξει. Ζήση, δείχνει να το έχει καταλάβει. Εγώ πιστεύω ότι δείχνει να το έχει καταλάβει αυτό. Θα μου πείτε γιατί πήγε και στην προετοιμασία της σύσκεψης. Okay, δεν ξέρω, Σάββατο μπορεί να έχει μια δουλειά, πει στη λαϊκή. Αλλά. Να μην μιλήσει, να μην πει δύο κουβέντες και νέος δήμαρχος, να πει υπουργός, παιδιά, ο νέος δήμαρχος Κοζάνης έχει άποψη, έχει λόγο και αν δεν μπορεί να το κάνει, ας το έχει γραμμένο. Τι δεν μπορεί να το κάνει. Είτε κάμερες, είτε κάμερες. Ναι, μερικές φορές τα γραπτά μου είναι καλύτερα, θεωρώ, ας πούμε. Γράψε πέντε πράγματα και πες τα. Το μόνο εύκολο για όλους τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, τους βουλευτές, είναι να καλούν τα κανάλια της αρισκίας τους και να κάνουν πέντε δηλώσεις ή να πηγαίνουν. Εκεί πώς μπορούμε. Εκεί είναι εντάξει, εκεί τα λέμε. Okay. Εντάξει, και κοίταξε, επειδή κάποια 5-6 πράγματα με το ρομποράζ που ασχολούμαστε τα ξέρουμε για τη τηλεθέρμανση, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά τα ξέρουμε. Κάποιες σκέψεις οι οποίες πετιώνται από εδώ και από εκεί, επειδή κάτι έχουμε ακούσει, κάτι έχουμε πιάσει, κάτι έχουμε πει, δεν μπορούν να εκτοξεύονται
ως δημόσιες τοποθετήσεις δημάρχου. Είπε για παράδειγμα και κουμπώνω εδώ, αυτό που είπε ο Πάρης Κουλόπουλος, είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Άρα, για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, γιατί τώρα ως το μέρος οικονομικών του ΠΑΣΟΚ τα βλέπει καλύτερα τα ζητήματα. Και στα ενεργειακά είναι πολύ μπροστά. Και στα ενεργειακά, ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με ΑΠΕ και συνδυασμό που έχει να κάνει και από τη Δανία περισσότερο κτλ. Που μπορεί και το έθεσε ο Πάρης Κουκουλόπουλος στον κύριο Σκελακάκη, όπως φάνηκε να μην το γνωρίζει κιόλας. Αυτό κατάλαβα. Ο κύριος Κουκουλόπουλος. Ότι μπορεί να δούμε δυνητικά αργότερα, τι αργότερα δηλαδή, στις επόμενες συσκέψεις, τη χρηματοδότηση όλου αυτού του project από αυτό το πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών. Ναι. Θα πω και κάτι άλλο. Πρασινίζει κιόλας την ιστορία, τέλος πάντων. Ο κ. Κουκουλόπουλος, παραδείγματο χάρη, έκανε και μία πρόταση για το ζήτημα της Πτωλεμαϊδάς και των ηλεκτρολέβητων. Δεν θέλω να πω αριθμό εδώ, το οποίο εκτιμάται, γιατί θα πέσει το στούντιο εδώ πέρα. Και αφού είχε γίνει συζήτηση και είναι κατανοητό ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα. Δηλαδή το ΦΕΚ, εκείνο που είχε βγει, δεν ισχύει άπαξ. Και το εξήγησε ο υπηρεσιακός του Υπουργείου, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έβαλε χέρι, να το πω έτσι λαϊκά. Και εκείνα τα 15 εκατομμύρια δόθηκαν επειδή ήταν η περίοδος της ενεργειακής κρίσης. Τώρα δεν μπορούν να δοθούν άλλα. Και δεν θα πω το νούμερο. Γιατί άμα το πω. Πολύ απογοητευμένοι και πολύ. Έλεγα λοιπόν ότι, συγγνώμη, ο κ. Κουκουλόπουλος το πρωί είχε πιάσει μια είδηση για το άνοιγμα του ηλεκτρικού χώρου που λέμε. Το έθεσε στον κ. Σκυλακάκη, του επιβεβαίωσε την είδηση ο κ. Σκυλακάκης. Και του είπε ότι εδώ μπορούμε να κάνουμε να μας δοθεί ηλεκτρικός χώρος με τη διαδικασία του net metering, ώστε να ισοφαριστεί αυτό το ποσό, τουλάχιστον για τους ηλεκτρολέβητες. Και να είναι και μια λύση ενδεχομένως για την Κοζάνη, εάν έχουμε αυτό το κενό που λέμε. Πάντως, ως προς αυτή τη σύσκεψη, για να το κλείνουμε σιγά σιγά, η αλήθεια είναι ότι με όσους μιλήσαμε και οι δύο, πλην ίσως του κυρίου Αμανατίδη, Ζήση. Θέλω να τον ακούσω. Ναι, οι υπόλοιποι ήταν πολύ προβληματισμένοι. Δηλαδή, Λιάσης, Πλακεντάς, Βέτα, Παπαδόπουλοι. Γενικά ήταν προβληματισμένοι να τα στελέχη όλα που συμμετείχαν εκεί. Όλοι έχουν μία άποψη, ακόμα και οι κυβερνητικοί βουλευτές, θα σου πω εγώ. Είναι προβληματισμένοι. Του στυλ ότι δεν είχαμε κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, βγαίνει η είδηση από το χθεσινό. Θα έχουμε όμως ζήσει ξανά σε 10 μέρες, σε 2 εβδομάδες. 7 με 10 μέρες. Θα έχουμε κάτι όμως εκεί. Και για να το λέμε ξεκάθαρα, και αυτή φάνηκε μέσα από τη σύσκεψη όσοι το κατάλαβαν, ότι η ΔΕΗ πιέζει για τη σύσταση της διαδημοτικής επιχείρησης ώστε να υπογραφεί και η σύμβαση και να προχωρήσει στην έναρξη των εργασιών για την ΣΥΦΙΑ. Ουσιαστικά και ζήτηκε απόφαση της ΔΕΑΚ σήμερα, ναι, στη Διάβγεια για την Κοζάνη. Προχωρά αυτή η διαδικασία. Καίγεται η ΔΕΗ. Καίγεται για να πάρει τα λεφτά για να κάνει το δίκτυο. Αυτός είναι ο λόγος. Και γι' αυτό. Και για να έχει ένα συνομιλητή, λένε κάποιοι, ναι, που ξέρουν καλά την υπόθεση. Να έχει έναν συνομιλητή. Ο κύριος Σαμανατίδης, συγκρατημένα αισιόδοξος, αλλά θα πει περισσότερα σήμερα, νομίζω. Οπότε θα το ρωτήσετε κιόλας. Θέλω να τον ακούσω. Θα το ζήσει, θα πει. Μπορεί να ενημερώσει και το σώμα εκτός από τις δηλώσεις. Θα πρέπει. Θα πρέπει, έτσι. Θα πρέπει. Οπότε εκεί μπορεί να γίνει και κουβέντα στην αρχή της συνεδρίασης. Κοίταξε, δεν ξέρω αν προβλέπεται από τη διαδικασία, αλλά ο Περιφερειακός να κάνει ενημέρωση. Αλλά αν κάνει ενημέρωση για τηλεθέρμανση. Α, εννοείς επειδή είναι κατεπήγον το. Ναι, είναι κατεπήγον το θέμα. Ναι, ναι. Και είναι τώρα. Ναι, αν κάνει ο Περιφερειάρχης ενημέρωση για τηλεθέρμανση, αμφιβάλλεις ότι μπορεί να πάρει το λόγο του κ. Ζεβιλιάδου, δεν ξέρω εγώ, ο κ. Κασαπίδης, ο κ. Κοβεδάρος, ο οποίος τον τιμά που παρενεύει. Ναι, δηλαδή, και μπράβο σας, κύριε Κοβεδάρο. Ναι, δηλαδή ένας αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος ανήκει στην περιφερειακή αρχή, η οποία. Εντάξει, δεν τη λέω. Μπορεί να ήταν. Πώς το λένε, αντάρτικη. Στις εκλογές, αλλά πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, μην γελιόμαστε τώρα. Εντάξει, τοποθετήθηκε. Γενικά είναι καλό να. Ξέρεις τι, γενικά σπάνια τοποθετούνται αυτοί που έχουν θέσεις. Τα αποφεύγουν. Και αυτό το λέω, ναι. Γι' αυτό το σημειώνω. Μπράβο στον κύριο Κουβεδάρο. Μπράβο, ναι, ναι. Μπορείτε να δείτε στα site και στο Facebook του την παρέμβασή του. Τοποθετήθηκε μετά τα όσα μεταδώσανε και τα μέσα ενημέρωσης. Προφανώς είχε και ο ίδιος μια πληροφόρηση. Εγώ θέλω τέτοιους αντιπεριφερειάρχες και τέτοιους αντιδημάρχους. Γι' αυτό το σημειώνω. Όχι δια πάσα νόσο. Όχι, προς Θεού. Για τέτοια ζητήματα, είτε διαφωνούμε, ακριβώς, είτε συμφωνούμε. Γιατί αύριο αυτό το ζήτημα της τηλεθέρμανσης προφανώς μπορεί να θαρθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο κάποια στιγμή. Εκεί θα πρέπει να μιλήσουν. Να μιλήσουν πολλοί άνθρωποι, ειδικά των περιοχών που κρίνει την τηλεθέρμανση. Αμφιβάλλεις ότι κάποιοι δεν θα μιλήσουν. Εδώ δεν μίλησε ο Δήμαρχος Κοζάνης στη συζήτηση. Τι να κάνω εγώ τώρα. Μια και λες για Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν νομίζω σήμερα να έχουμε και καμιά κόντρα δαμόγια μεταξά. Νομίζω σήμερα όχι. Ο κύριος
Μεταξά, σε ένα θέμα που ανέδειξε, γιατί πολλά θέματα αναδείχθηκε και μπράβο στον Αντώνη Μπουγκαρίδη στο True Story. Κάνει καλή δουλειά. Να πω λίγο. Και με το ζήτω πετσιά βάλε εγώ το πρωί. Να πω λίγο τη σειρά. Σου δίνω και ένα μερί. Έτσι... εγώ ζορίζομαι εγώ το πρωί. Να πω λίγο τη σειρά γιατί να αποδώσουμε και τα εύσημα στον Αντώνη τον Παραλά. Γιατί από εκεί ξεκίνησε. Α, ωραία, σωστά το. Ο Αντώνη τον Παραλά βρήκε κάποιε αποφάσει των τελευταίων ημερών τη ΕΠΤΑΚ στη Διάβγεια. Τη Καστοριά, έτσι αλφαφέ. Ναι, και εκεί ο Αντώνη ο Μπουγαρίδη το πήρε. Και ρώτησε τον κύριο Μεταξά για το τι γνωρίζει γι' αυτό. Και κάτι είπε ο κύριος Μεταξά για την ΕΠΤΑΚ. Και είχαμε και απάντηση γραπτή τη Πορεία Δημιουργία, την οποία υπογράφει η κυρία Κατερίνα Δαδαμόγια. Κυρία Δαδαμόγια, ω πρώην πρόεδρο τη ΕΠΤΑΚ. Κάνει μια σκληρή επίθεση από εγώ στον κύριο Μεταξά και αναφέρει και ένα τιμολόγιο συγγενικού του προσώπου από το 2017-18, το οποίο όπω λέει, και εγώ μένω λίγο εδώ. Τα χρήματα λέει 17-18 ήταν ο Καρυπίδη Περιφερειάρχη, να το θυμίσουμε. Ότι ενώ πήγαν αυτά τα χρήματα στην ΕΠΤΑ για να πληρωθεί το συγκεκριμένο τιμολόγιο συγγενικού προσώπου του Μεταξά, δεν πήγε ποτέ. Αυτό δεν φταίει το πρόσωπο του. Ναι. Πού πήγαν τα χρήματα αυτά. Και επίσης, κυρία Δαδαμόγια και κύριε Κασαπίδη, το έχουμε συζητήσει και προσωπικά, μήπως κατά τη διάρκεια της θητείας σας αυτά όλα θα πρέπει να τα βγάζετε τελικά. Κοίταξε, περισσότερο στον αέρα. Η ΕΠΤΑΚ είναι ένα. Σας τα λίγο διστακτική εδώ. Αυτό θα λέγαμε ακριβώς. Η ΕΠΤΑΚ είναι ένα διαχειριστικό λάθος της περίοδου Κασαπίδη. Το ανέλαβε στην αρχή, πήγε να τον αναδείξει με έντονο τρόπο. Καλά, κάποιοι δεν ήθελαν και από την παράταση του Κασαπίδη. Πήγε να το αναδείξει με έντονο τρόπο και μαζεύτηκε ξαφνικά σε τέτοιο βαθμό που σχεδόν θαύτηκε. Ναι, ξαναλέω. Δεν ήταν όλη τη άποψη Δαδαμόγια τότε. Ότι πρέπει να το αναδείξουμε. Ναι, ρε παιδί μου, και άλλοι. Και άλλοι από την Εορδαία που έλεγαν εντάξει, ρε παιδιά. Μα φάτε το λίγο, ναι. Φάτε το λίγο. Και δεν εννοώ, τις ίδιες παράταξεις. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω. Το λέω. Επειδή όμως όλη η διαχείριση βαραίνει πάντα τον επικεφαλής. Δηλαδή, ναι, προφανώς. Εγώ λέω και την παράταξη τώρα και για τη διοίκηση. Η διοίκηση Κασαπίδη πήρε ένα θέμα το οποίο έκανε τζιζ. Το έστειλε εκεί που το έστειλε, στη δικαιοσύνη κτλ. Υπήρχε ένα απόσπασμα το οποίο σχεδόν όλοι το είχαμε στα χέρια μας. Δηλαδή κυκλοφορούσαν fake volant. Μετά... Και ποτέ δεν ήρθε αυτό το πόρισμα να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως λεγότανε. Ακουγόταν διάφορα από εδώ και από εκεί. Συγγνώμη, Ζήση, πάρετε τη διευκρίνηση. Τα επίμαχα ζητήματα με τα τιμολόγια αυτά έχουν να κάνουν με την Περιφερειακή Αρχή Καρυπίδη. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Γινότανε τι γινότανε. Η Περιφερειακή Αρχή Κασαπίδη αναγκάστηκε να μην λειτουργεί την ΕΠΤΑΚ, ένα εργαλείο. Να μην πληρώνονται. Ναι, ναι, και να μην τη λειτουργεί, που κάποιοι εντός της Περιφερειακής Αρχής Κασαπίδη έλεγαν: παιδιά, είναι ένα εργαλείο. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε 2-3 πράγματα και από εδώ μέσα, πιο εύκολα, πιο ελαστικά. Αλλά και ξαφνικά είδανε να κινητοποιείται αυτή προς το τέλος της θητείας Κασαπίδη. Η κυρία Δαδαμόγια λέει για τα τιμολόγια των τελευταίων ημερών, δεν είναι τιμολόγια τελευταίων ημερών, είναι αποφάσεις που έχουν πάρθει πολύ νωρίτερα. Και είναι κάποια. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ λέω, δεν σχολιάζω. Ξέρω εδώ λοιπόν ότι αν και όταν ανοίξει το ζήτημα των νομικών προσώπων, γιατί έχουμε δύο συνεδριάσεις, οι οποίες ήταν σχεδόν διαδικαστικές και οι δύο, και έχει ακουστεί ήδη το ζήτημα των νομικών προσώπων. Πρόσεξε. Εάν λοιπόν έρθει θέμα νομικών προσώπων, όπως έχει ζητήσει και η αντιπολίτευση, όπως έχει πει και η συμπολίτευση, φορέστε τα κράνη. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι θα ακουστεί. Πάντως, εδώ και ο Μεταξάς, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, για να δούμε αν θέλει να απαντήσει, αν θέλει να σχολιάσει κάτι, ήταν λακωνικός λέγοντας ότι δεν επιθυμώ να σχολιάσω ούτε να απαντήσω κάτι, τουλάχιστον την παρούσα χρονική περίοδο, ούτε να απαντήσω στα όσα ισχυρίζεται η κυρία Δαδαμόγια. Δεν θέλησε προς το παρόν να. Θα γίνει θεσμικά αυτό. Ναι, αυτό πάντως. Εάν χρειαστεί. Μέχρι τώρα ο Λίσανος Μεταξά πάντως, διαψεύδει αυτούς που έλεγαν ότι συνεχώς θα είναι αριστικός και θα απαντά και θα γίνεται, ξέρεις. Πάντως υπάρχει ένα ζήτημα εδώ γιατί, που είχε συζητηθεί. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε τον χρόνο. Υπάρχει ένα πολύ μικρό απόσπασμα μιας συνομιλίας Μεταξά Μακρυγιάννη εδώ, προεκλογικά. Προεκλογικά. Για ένα θέμα της ΕΠΤΑΚ. Για το τι είχε πληρωθεί, τι ταμείο έχει, αν έχει ταμείο. Τώρα δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να το δούμε. Αυτές είναι επεισοδιακές. Ναι, παιδί μου, ναι, άφησε το τώρα, εντάξει. Αλλά πιστεύω, κοίταξε, σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο είπα, δεν νομίζω να ανοίξουν τέτοια ζητήματα. Αν ανοίξουν, καλά μεσάνυχτα, καλά ξημερώματα τώρα. Αλλά επειδή υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι κατεπήγον, νομίζω ο πρόεδρος θα πρέπει να τα σταματήσει όλα τα υπόλοιπα και να
Αν αφήσει τον Περιφερειάρχη να κάνει. Κοίταξε, ας πούμε, ο Περιφερειάρχης πήγε και δεν πήγε μόνο στο Υπουργείο Ενέργειας για τη τηλεθέρμανση. Υπάρχει το φράγμα ανιστορίου και εκεί οι κασοργανισμοί θέλουν να ακούσουν τι γίνεται. Υπάρχουν άλλα ζητήματα με το. Εντάξει, θα το δούμε αυτό, ζήσει σε λίγο. Και τα λοιπά. Καταλαβες. Και η Δευτέρα μπορεί να έχει κι άλλο περιφερειακό. Σήμερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο καλός φίλος Σάξης Καραλιώτας. Ένας στέλεχος της ανανεωτικής αριστεράς, πρώην αντινομάρχης αγροτικής ανάπτυξης στη δεύτερη, νομίζω, τετραετία του Πάσχου του Μητλιάγκα. Εκδότης επί χρόνια του περιοδικού Μοχλός. Θα μου επιτρέψετε το προσωπικό σχόλιο, ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και στην περιοχή της Κοζάνης, σε πολλούς τομείς, με πολύπλευρες δραστηριότητες απόψεις, ειδικά στον χώρο της πολιτικής και του πολιτισμού. Αλυσμόνητες οι κουβέντες, οι πολύ ωραίες περί πολιτικής αριστεράς και όχι μόνο. Ένας τέλεχος προσέφερε πάρα πολλά στην αριστερά, στη Δυτική Μακεδονία και το τονίζω στην Ανατολική Αριστερά. Μια τεράστια απώλεια. Δεν θα διαφωνήσω. Είχε κάποια προβλήματα υγείας την τελευταία φορά. Δεν θα διαφωνήσω όμως, έχει πει ο Παναγιώτης. Γνώριζα τον Σάκη Καραλιώτα. Ήταν ένας άνθρωπος που κέρδιζε το σεβασμό μας. Μας σταματούσε. Σταματούσαμε και εμείς από το απέναντι πεζοδρόμιο όταν το βλέπαμε. Γιατί πάντοτε σχολίαζε την επικαιρότητα, ρωτούσε για την επικαιρότητα. Με τον δικό του ωραίο τρόπο. Ναι, και προφανώς έκανε και τις δικές του είτε όχι επιπλήξεις, παρατηρήσεις. Σε εμάς τους νεότερους. Καλοπροαίρετες πάντα μου. Πάντα καλοπροαίρετες και έλεγε και απέδωνε και τα εύσημα εκεί που θεωρούσε ότι γίνεται κάτι σωστό. Από τις τελευταίες του βόλτες στην Κοζάνη ήταν με τον καλό του φίλου, τον Δημήτρη Καμαριάδη, τον Γιώργο τον Κάτανα και άλλα στελέχη. Έτσι, συζητούσαν πάντα για την κέντρο αριστερά. Τον είχα δει νομίζω στις εκλογές. Ο πάρος του Πάρη Κουκουλόπουλου. Ναι, ναι, ιδιαίτερη σχέση με τον Πάρη Κουκουλόπουλο. Τον είχα δει νομίζω στις εκλογές. Τον είδα την περασμένη εβδομάδα έξω. Και στις αυτοδιοικητικές εκλογές, τελευταία φορά. Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει η κηδεία, αν περιμένετε κάτι τέτοιο. Τα συλληπιτήρια στη σύζυγό του, από τη φίλη και στα παιδιά του. Έτσι, μια τεράστια απώλεια για την περιοχή. Για την πόλη κυρίως. Ζήσει, χθες το Πασόκ έκοψε τη Βασιλόπιτα. Mm-hmm. Κώστας Καναλίδης, αντί μιλάνε από στο Λάκη, τα είπαμε, είχε εκτακτή κοινοβουλευτική ομάδα εκεί το Ανδρουλάκης. Εγώ θα πω, επειδή πήγα, ότι στο Camelot. Παλιό Καμίνι για τους παλαιότερους. Κάτι έγινε. Να σου πω την αλήθεια: οι περισσότεροι που ήταν εκεί ως Καμίνι το γνώρισαν. Ναι. Δεν εννοώ κάτι, εντάξει. Η πλειοψηφία εντάξει ήταν κάποια ηλικία, ήταν και πολύ νεότεροι φυσικά. Να πω ότι ήταν άκρως επιτυχημένη εκδήλωση. Ναι, είχε κόσμο. Είχε περισσότερους όρθιους από καθήμενους. Και είναι ένα μεγάλο μαγαζί το Κάμελο. Δεν είναι μικρό. Ναι. Και είχε και έξω πολύ κόσμο. Και ανάγκασε τον κύριο Σκαναλή να πει ότι μετά τη δεκαετή νύχτα, κάπως έτσι το είπε, έρχεται ξανά μια μεγάλη πορεία νίκης για το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, λίγο περισσότερο, αλλά ξέρεις, αυτές τις συνάξεις όταν ξαφνικά μετά το είμαστε τρεις, είμαστε τέσσερις, είμαστε δέκα, όταν είμαστε πολύ περισσότεροι και βλέπεις και λίγο και τις δημοσιοποίησεις. Τον είχαμε εδώ χθες τον κύριο Σκαναλή, στη Ρίτα Τσιούρα, εμφανίστηκε αισιόδοξο για την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Να δούμε το ρεπορτάζ, σε κρατάω λίγο για να δούμε και το βουλευτό. Την πίτα της έκοψε χθες το απόγευμα σε γνωστό καφέ μπαρ της πόλης η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κοζάνης. Καλεσμένος ο πρώην υπουργός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Κώστας Κανδαλίδης. Μας διαχώρησαν παρά τα προβλήματα που είχαμε κατά καιρούς, δεν κατάφεραν ποτέ να μας διασπάσουν και να μας διαλύσουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα και στην αρχή, όταν ήταν ο Τσίπρας στην εξουσία, ανακάλυψε τον Ανδρέα Παπανδρέου τον ΠΑΣΟΚ του 80, του 80 και του 81, της δεκαετίας του 80 και μας έλεγε τι μεγάλος ηγέτης που ήταν και η ίδια στιγμή που η δεξιά τον απαξίωνε με όλη της τη δύναμη. Αλλά και τώρα, και εδώ και λίγο καιρό, η νεοδεξιά του κυρίου Μητσοτάκη ανακάλυψε τον Πασόκ του Σιμίτη, δηλαδή τον Πασόκ του εξυγχρονισμού της δεκαετίας του 90, για να μπορεί να δώσει, να δείξει ότι αυτή την περίοδο αυτό το Πασόκ που κυβερνούσε ήταν το καλό Πασόκ.
και όχι το κακό του Ανδρέα Παπανδρέου, όπως αρχίστηκα έκανε ο Τσίπρας για την περίοδο του 80. Όμως ποια είναι η πιο ενωμένη παράταξη σήμερα στη χώρα? Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι εδώ πια δεν χρειάζεται να πούμε απολύτως τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε αποδρομή, σε διάσπαση, σε διάλυση. Ελπίζομαι, επειδή έχει και ένα κόσμο που είναι προοδευτικός, να βρει το δρόμο του και να δείξει ότι έχει μια καινούργια ταυτότητα. Αν να μπορέσει να κάνει κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει σήμερα καταραίει κάτω από τα προβλήματα της δικής του διακυβέρνησης και της δικής του μεγάλης ήττας στις εκλογές του πέρασης. Είναι μήπως ενωμένη η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας? Κρατάει μια επίπλαστη ενότητα σήμερα με την επικοινωνιακή του πολιτική ο αρχηγός της, αλλά ήδη βλέπετε σε διάφορα νομοσχέδια ποια είναι η πραγματικότητα στο εσωτερικό της. Άνθρωποι με παλιές αντιλήψεις, άνθρωποι που μένουν παραδοσιακά προσιλωμένοι σε θέματα που έχουν η ζωή τα ξεπερνάει από τη φύση της. Μεγάλες δυνάμεις στο εσωτερικό της που είναι, βλέπουν, κοιτάζουν προς την ακροδεξιά. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα και με την ευκαιρία αυτών των νομοσχεδίων που συζητά στην εποχή η χώρα μας. Και εμείς είμαστε η παράταξη που ξαναβρήκαμε το δρόμο μας, που δώσαμε μια μεγάλη καινούργια υπόσχεση στο λαό ότι θα είμαστε κοντά του να διαμορφώσουμε τον καινούργιο στόχο, το καινούργιο εθνικό και κοινωνικό δίκαιο για τη χώρα μας, να δώσουμε το καινούργιο όραμα που θα δώσει στους Έλληνες τη δυνατότητα με μια μεγάλη πλειοψηφική πολιτική και πορεία να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι μπορούμε να εγγυηθούμε σήμερα το διαφορετικό. Λένε πολλοί, μα δεν ανεβαίνουν τα ποσοστά, δεν πάνε τόσο γρήγορα όσο πρέπει, δεν έχουμε μεγάλες δυνατότητες, δεν ανεβαίνουμε ενώ διαλύεται το ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Η πολιτική δεν είναι γραμμική εξέλιξη. Αν δεν έχετε εμπειρία μου και πρέπει να σας πω ότι έχω μεγάλη πείρα, αρκεί να σας πω ότι γράφτηκα στον Πασόκ τη δεύτερη μέρα από την ίδρυσή του, δηλαδή στις 4 Σεπτεμβρίου του 1974. Έχω ακολουθήσει όλη αυτή την πορεία. Έχω ζήσει τις μεγάλες χαρές και μεγάλες λύπες. Και έχω καταλάβει πολύ καλά ότι αυτός ο χώρος έχει τη ρίζα της αντοχής. Έχει τη ρίζα να μπορεί να βλασταίνει κάθε φορά, σε κάθε περίοδο, και ένα καινούργιο στόχο, μια καινούργια επιδίωξη. Δήμερη περιοδία στη Δυτική Μακεδονία παραχώρησε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου, Νικόλαος Φαραντούρης, ο οποίος ήταν και πιθανότατα ευρωβουλευτής σε επικείμενες ευρωεκλογές. Σήμερα το απόγευμα παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και ας δούμε ένα απόσπασμα. Η Δυτική Μακεδονία και η πόλη της Κοζάνης κράτησαν την ενεργειακή ανάπτυξη της χώρας για δεκαετίες. Τον εξηλεκτρισμό της χώρας, το παραγωγικό μας μοντέλο, και σήμερα βιώνουν, κατά τη γνώμη μου, την απαξίωση και την αδιαφορία μιας κεντρικής διοίκησης, ενός αθηνοκεντρικού κράτους, το οποίο, κατά τη γνώμη μου, δεν συμμερίζεται την ανάγκη και δεν προσπαθεί για την περιφερειακή συνοχή. Διότι πώς αλλιώς κανείς να ερμηνεύσει την εγκατάλειψη μιας εμβληματικής περιφέρειας της χώρας με πολλά προβλήματα ανεργίας, ερημοποίησης, απασχόλησης και φτωχοποίησης. Οι ρυθμοί της ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία τρέχουν στην νεανική ανεργία με τους υψηλότερους ρυθμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα προβλήματα λοιπόν της Κοζάνης είναι και ευρωπαϊκά. Κάτι το οποίο δεν το επισημαίνει συνήθως κάποιος. Εγώ λοιπόν και οι σύντροφοί μου στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Κοζάνης και στην οργάνωσή μας θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα πλέον τα ζητήματα της περιοχής να γίνουν ευρωπαϊκά. Και με το ορόσημο των ευρωπαϊκών εκλογών σε περίπου 5 μήνες από τώρα είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία, εξού και η παρουσία μου απόψε εδώ στην πόλη της Κοζάνης για να συζητήσουμε τις προοπτικές, τις προτάσεις μας, τις θέσεις μας για την τοπική κοινωνία. Με το βλέμμα στραμμένο πλέον στην Ευρώπη και με την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν εργαλείο ανάπτυξης της περιοχής μας. Έχω δεσμούς με την πόλη της Κοζάνης, η σύζυγός μου αντλεί καταγωγή από εδώ, έχουμε επισκεφθεί κατά καιρούς την ομορφή πόλη σας οικογενειακώς, ένας τόπος ευλογημένος, όμορφος, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια απαξιωμένος. Το έθιμο της λουκανικοφαγίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, όπως πάντα, ανήμερα του Αγίου Αθανασίου, στο Βελβεντό. Ας δούμε ένα μικρό αεραστεχνικό βίντεο.
συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Κοζάνης πραγματοποίησε σήμερα ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενάντια στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ακούστε καλά τι λένε οι φοιτητές! Θέλουμε δημόσιες και δωρεάν σπουδές! Ακούστε καλά τι λένε οι φοιτητές! Θέλουμε δημόσιες και δωρεάν σπουδές! Σήμερα έχουμε συγκέντρωση και κατάληψη στο τμήμα μας. Διεκδικούμε να μην περάσει το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να μην μπει η ταφόπλακα στις σπουδές μας, τώρα να αναβαθμιστούν οι σπουδές μας, δωρεάν κάρτα μεταφορών, να περιορίσουν μεταφορών στα αστικά, τώρα αναβάθμιση των σπουδών και έχουμε μαζί μας εργαζομένους, μαθητές, γονιούς, να μην περάσει το νομοσχέδιο. Ενώ εμείς αντιμετωπίσαμε το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων, της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και πολλά ακόμα εμπόδια, κόφτες, για να καταφέρουμε να σπουδάσουμε. Υποβαθμίσει την αξία των πτυχίων μας. Το πτυχίο θα μετατραπεί σε ένα ακόμα χαρτί στη ζούγκλα της αγοραπολισίας πτυχίων και τίτλων σπουδών. Θα πρέπει να κυνηγάμε ακόμα και με επιπληρωμή προσόντα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε στον ανταγωνισμό για το ίδιο αντικείμενο. Μεγαλώνει η στρατιά των ανέργων πτυχιούχων, διάφορων κατηγοριών πτυχίων που θα ανταγωνίζονται για μια θέση εργασίας, συμπιέζοντας τα εργασιακά, μισθολογικά, επαγγελματικά δικαιώματα όλων προς τα κάτω, εντείνοντας την κατηγοριοποίηση σχολών, πτυχίων και αποφύτων. Δεν θα αναβαθμιστούν τα πτυχία των δημοσίων πανεπιστημίων με το προχώρημα της ισοτίμησης με τα ιδιωτικά, αλλά θα επιτευχθεί μια συνολική συμπίεση προς τα κάτω. Ενισχύει την εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Η ανώτατη εκπαίδευση, αντί να είναι ένα δωρεάν δημόσιο αγαθό, μετατρέπεται ακόμα περισσότερο σε εμπόρευμα για το όφελος των επιχειρηματιών και έτσι ο καθένας ανάλογα με την οικονομική του επιφάνεια αγοράζει τίτλο σπουδών. Ακούγεται ούτε προσκύνα, τυχία με αξία, δωρεάν σπουδές δεν είναι. Σοκαρισμένη η Ελλάδα αλλά και η περιοχή των Γρεβενών και ειδικά της Σαμαρίνας παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με το φρικτό έγκλημα καθώς χθες άγνωστοι σκότωσαν και τεμάχισαν 5 άλογα έξω από τη Σαμαρίνα. Και αποτροπιασμός, εγώ έτσι θα χαρακτηρίσω τις εικόνες που είδαμε, και σοκαρισμένος ο ιδιοκτήτης των 4 αλόγων που βρέθηκαν πυροβολημένα, τεμαχισμένα και μάλιστα με χειρουργικό τρόπο θα πρέπει να σας πω. Μας το μεταφέρει και ο κτηνίατος που ήρθε πριν από λίγο για να γνωματεύσει με εντολή εισαγγελέα. Τα 4 λοιπόν άλογα που βρέθηκαν νεκρά, είμαστε μεταξύ Σαμαρίνας και Επταχωρίου, στη θέση Χελμόδη όπως ονομάζεται, στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του ανθρώπου που έχει ελεύθερα περίπου 40 άλογα, τσιπαρισμένα βέβαια και τα φροντίζει μέσω προγράμματος για να διασωθεί η συγκεκριμένη φυλή των αλόγων που βρίσκεται στα Γρεβενά. Ναι. Τα συναντούμε δηλαδή στα Βουλακεμάκη τα άλογα σε πολλές των περιπτώσεων όταν φτάνουμε στην περιοχή αυτή. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Τα ίδια μας είπαν και οι θηροφύλακες και οι αστυνομικοί που πριν από λίγο ολοκληρώσανε την έρευνα. Τι μπορεί να το έκανε, γιατί να το κάνεις αυτό. Για κακούργημα. Τι να το κάνεις αυτό το πράγμα, γιατί να το κάνεις. Τι δηλαδή πραγματικά είναι, σταματάει η γιατί λογική. Αυτό που μάλλον καταλήγουν. Αυτό που μάλλον καταλήγουν Σταυρούλα και νομίζω είναι τραγικό. Οι συγκεκριμένοι βοήθησαν, μάλλον διοχέτευσαν τα συγκεκριμένα άλογα στο συγκεκριμένο χώρο. Είναι περιφραγμένος γιατί αυτά τα άλογα είναι ελεύθερα. Προφανώς ξέραν τι κάνανε. Ήρθανε και εξοπλισμένοι γιατί δεν θα μπορούσαν με τίποτα να κόψουν κομμάτια όπως στεμάχισαν τα 4 άλογα και να πάρουν συγκεκριμένα σημεία του σώματός τους, τα οποία βέβαια μπορούν να πουλήσουν. Περισσότερα από 500 κιλά λοιπόν αλογίσιο κρέας.
Δεν ξέρω πού θα το διοχετεύσουν, τουλάχιστον αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε από τους ανθρώπους που φτάνουν και είναι γνώστης. Θα το διοχετεύσουν στην αγορά. Αυτό μυαλό μου, ότι μπορεί να το έκανε κάποιος, ας πούμε, για να πάρει το κρέας και να το πουλήσει. Έλεγα, τον σκεφτόμουν, αντεκδίκηση, ξέρω εγώ, για τον ιδιοκτήτη. Δηλαδή, δεν πήγαινε κάπου το μυαλό μου. Υπάρχει και αυτό, δηλαδή, πήραν κομμάτια για να το πουλήσουν ως κρέας, έτσι. Ναι, γιατί τα σημεία τα οποία πήραν από τα πραγματικά, τα βλέπεις και σοκαρίζεσαι από τα τέσσερα άλογα, από τα τέσσερα ζώα, είναι το πάνω μέρος της πλάτης που είναι το ψαρονέφρι, τα μπούτια των αλόγων, δεν προλάβαν το τέταρτο να το τεμαχίσουν, προφανώς κάτι είδαν. Έχουν βρεθεί τρεις κάλικες και αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι πυροβολήθηκαν, τουλάχιστον δεν ταλαιπωρήθηκαν τα έρμα ζώα, τα πυροβόλησαν και στη συνέχεια, και όχι με απλό μαχαίρι, μάλλον διέθεταν εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάναν, δηλαδή να τεμαχίσουν τα άλογα και να πάρουν τα συγκεκριμένα κομμάτια του κρέατος. Και γρήγορη προφανώς. Και πολύ στοχευμένη. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα αυτό που έχει ενδιαφέρον να μάθουμε, εάν συλληφθούν αυτοί οι άνθρωποι, τι ποινή αντιμετωπίζουν. Το μέλλον των ενεργειακών κοινοτήτων βρέθηκε χθες στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Κοζάνης. Η πρώτη συνάντηση ενεργειακών κοινοτήτων Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην αίθουσα του εργατικού κέντρου Κοζάνης. Στην συνάντηση ελήφθησαν πρωτοβουλίες, αλλά κλήθηκαν και φορείς για να επιδιώξουν την ενεργειακή δημοκρατία. Πρώτη συνάντηση σήμερα των ενεργειακών κοινοτήτων Δυτικής Μακεδονίας ή, αν θέλετε, των πρωτοβουλειών από πολίτες σχετικά με τις ενεργειακές κοινότητες. Αυτή η συνάντηση έρχεται σε συνέχεια της εκδήλωσης που έγινε τον Νοέμβρη. Μια πολύ επιτυχημένη συνάντηση με την παρουσία τοπικών αυτοδιοικητικών πολιτών συλλογικοτήτων και είχε σαν στόχο να αναδείξει την δυναμική και την αναγκαιότητα των ενεργειακών κοινοτήτων προκειμένου να πετύχουμε αυτό που λέμε βιώσιμη και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Για να το πω πιο απλά, να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να λύσουν το ενεργειακό τους πρόβλημα με μια προσιτή οικονομικά, περιβαλλοντικά δίκαιη και μακροπρόθεσμα βιώσιμη διαδικασία. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία που θέλουμε να βάλουμε στο επίκεντρο της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, της ενεργειακής αναβαθμίσης, αντιλίας θερμότητας, βασικό εργαλείο είναι οι ενεργειακές κοινότητες. Και αυτό που θέλουμε είναι να βάλουμε στο επίκεντρο της διεκδίκησης και της πρότασης για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτή όμως η προοπτική έχει πάρα πολλά προβλήματα. Έχει πολλά ζητήματα. Με κυρίαρχο αυτή τη στιγμή το ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος. Στην ενεργειακή κοινότητα Ιψηλάντη καταθέσαμε ήδη ένα φάκελο από το 2021 και έχουμε λάβει απάντηση από το ΔΔΕ ότι υπάρχει αδυναμία σύνδεσης. Αλλά και πολλές άλλες πρωτοβουλίες συναντούν αυτό το πρόβλημα. Και μια σειρά από άλλα ζητήματα έχουν να κάνουν με το χρηματοδοτικό πλαίσιο, με την ενεργοποίηση των πολιτών, με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς λοιπόν θέλουμε σήμερα να τα συζητήσουμε αυτά, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Να ακολουθήσει μια σειρά επαφών, να καταλήξουμε σε κάποιες προτάσεις, να συζητήσουμε με τους τοπικούς φορείς, να το θέσουμε στο επίκεντρο του τοπικού πολιτικού διαλόγου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Να δούμε έργα μικρών ενεργειακών κοινοτήτων, αυτοπαραγωγής, έτσι, για να κάνουμε δηλαδή net metering και να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες. Θέλουμε λοιπόν τέτοια έργα να τα δούμε να υλοποιούνται. Να συμμετέχουν πολίτες, νοικοκυριά, τοπικές κοινότητες, τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι, και να κάνουμε πράξη αυτό που λέμε δίκαιη μετάβαση, δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Το παλεύουμε εδώ και καιρό, θα συνεχίσουμε να το παλεύουμε, ευελπιστώντας κάποια στιγμή να υλοποιηθούν όλα όσα φανταζόμαστε και ονειρευόμαστε. Δεν υπάρχει καθόλου χώρος στο δίκτυο για μας τους μικρούς και θα πρέπει όλοι μαζί να ενωθούμε και να πάμε με μια κοινή συνισταμένη, ώστε να ζητήσουμε από τους φορείς κάποια δίωδο στο δίκτυο, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε τα έργα που θέλουμε. Και τα έργα αυτά αφορούν όχι κερδοσκοπικές ενέργειες, αλλά μη κερδοσκοπικές και συμψηφισμό ρεύματος, κυρίως για νοικοκυριά. Επέστρεψαν σήμερα από την Ιερά Μονή της Ζάβροδας Γρεβενών οι περίφημοι καβαλάρδες του Κρόκου, έχοντας μαζί τους τα ιερά λείψανα του Οσίγουνη Κάνωρα και έγιναν δεκτοί από δεκάδες κόσμου. Λοιπόν, καλησπέρα. Λέγομαι Βασιλείο Νικόλος, είμαι ο πρόεδρος του Κρόκου. Είμαστε και φέτος μαζεμένοι στο χωριό μας, στον Κρόκο, στην περιοχή Λάκος, να υποδεχτούμε τα άλογα που έρχονται με τα λείψανα του Οσίγουνη Κάνωρα. Είναι ένα πολύ παλιό έθιμο που το έχουμε βρει από τους παππούδες μας. Τα λείψανα τα μεταφέρουν οι καβαλάρδες του χωριού.
για μια αρρώστια που είχε πιάσει κάποτε στο χωριό και με τα λείψανα που είχαν έρθει είχε σωθεί όλο το χωριό. Και έτσι κάθε χρόνο τα φέρνουμε για υγεία και ευλογία για το χωριό μας. Ένα έθιμο που το αναβιώνουμε πολλά χρόνια τώρα, το βρήκαμε από τους παππούδες μας. Πάμε στη Ζάβορδα, στο μοναστήρι της Ζάβορδας, του Αγίου Νικάνορα. Μεταφέρουμε τα λείψανα του Αγίου Νικάνορα και τα φέρνουμε στο χωριό για να προσκυνήσει όλο το χωριό και όλος ο κόσμος. Και να που τα ρίχνουν, ναι. Να τα δώσουμε. Ναι, πράγμα, πράγμα, ναι. Έλα από το εδώ. Τι έγινε. Να το πούσε το. Να το πούσε το. Καλά, έτσι. Να το πούσε το. Πού είσαι. Πατρίδα λοιπόν την επιγείων της ουρανίου οικίτορ γεγέννησε πόθε πάντες επίστηκε πόθο γεραίων με χαίρετικά τους κύριους νίκης ιδιαίτερα αυξημένες για την εποχή θερμοκρασίες αναμένονται αύριο στη Δυτική Μακεδονία εν αναμονή της επιδείνωσης του καιρού. Ωστόσο, το Σάββατο, τις προβλέψεις για αύριο Παρασκευή θα μας πει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Αραιή συννεφιά προβλέπει για αύριο Παρασκευή 19 Ιανουαρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 1 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στον ομό Καστοριάς από 3 έως 14, στον ομό Γρεβενών από 3 έως 16 και στον ομό Φλόρινας από 2 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Άζουμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Ευχαριστούμε όμως που παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.